Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 25 Ιανουαρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νομός Ηρακλείου Τσίπρας Αλέξιος. Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία στη σκάλα Λακωνίας, στο Δήμο Μεσίνης και σε χωριά της Αρκαδίας. Πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες. Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Ευρώτα. Με 153 ναι ψηφίστηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής σχολιάζει τις εξελίξεις στο Ιόνιαν. Η μερίδα στην Πάτρα με θέμα η Ευρώπη σε σταυροδρόμοι, προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον. Ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Τα μηνύματα από την Ευρώπη για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ακινητοποίησαν στο λιμάνι της Πάτρας μίνι βαν που μετέφερε μαζικά ζώα συντροφιάς, παρενέβη ο εισαγγελέας μετά από καταγγελίες. Έτοιμοι για κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Μεσίνης. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι απόψε το δελτίο μας. Με 153 ναι πέρασε η Συμφωνία των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ 146 βουλευτές καταψήφισαν. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική μέρα για τη χώρα. Νομός Ηρακλείου Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Με πλειοψηφία 153 βουλευτών οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ, έναντι 146 βουλευτών που την καταψήφισαν, κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, στη Συμφωνία των Πρεσπών δήλωσαν ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Σπύρος Λικούδης, η Έλενα Κουντουρά και ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος κατά τη διάρκεια της σχετικής ονομαστικής ψηφοφορίας. Ναι, στη Συμφωνία των Πρεσπών και από την Κατερίνα Παπακώστα. Ναι, δήλωσαν επίσης ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Γιώργος Μαυρωτάς, ενώ την συμφωνία ψήφισε και ο Σπύρος Δανέλης. Παρόν στη Συμφωνία των Πρεσπών ψήφισε ο Γρηγόρης Ψαριανός. Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαρτήσης ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 300 βουλευτές. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, ψήφισαν 153. Όχι, ψήφισαν 146. Παρόν ψήφισαν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, κύρωση της τελικής συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 του 1993 και 845 του 1993, τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995. Και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για τη χώρα μας. Μπαίνει τέλος σε μια μεγάλη εκκρεμότητα που βάραινε την εξωτερική μας πολιτική. Θωρακίζουμε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μας κληρονομιάς, την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια με την μακρά ιστορία των πολέμων, των συγκρούσεων, των διενέξεων, του εθνικιστικού μίσους, γυρίζουμε σελίδα. Και δίνουμε χώρο στην ειρήνη, στη συνεργασία, στη φιλία, στην αλληλεγγύη, στην αλληλοκατανόηση. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους 153 βουλευτές του Κοινοβουλίου μας που παρά τις μεγάλες πιέσεις, τους εκβιασμούς, τις προσωπικές επιθέσεις άντεξαν και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος της συνείδησής τους, προτάσσοντας το πατριωτικό καθήκον, αυτό που οι ίδιοι πίστευαν και πιστεύουν ότι είναι το όφελος, το εθνικό όφελος για τη χώρα μας. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε και με τον Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος τον συνεχάρη για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας απόψε είναι στο στούντιο του Ιόνιαν στην Καλαμάτα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός και υποψήφιος ευρωβουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής. Επίσης, μαζί μας είναι και ο συνάδελφος Ανδρέας Παπαδημητρίου για να αναλύσουμε και να διεισδύσουμε σε περισσότερα ζητήματα με τον Υπουργό μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Καλαμαρά. Καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και για τα Βαλκάνια, ότι μπαίνει τέλος σε αυτή την εκκρεμότητα. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, αλλά και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Νομίζω ότι μετά από μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έγινε με δυσκολία, με κόντρες πολύ μεγάλες, με εντάσεις, μετά αυτή την ψηφοφορία οφείλουμε όλοι με νυφαλιότητα όλο το πολιτικό σύστημα να δούμε μπροστά. Να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι αρχιτέκτονες μιας νέας προσπάθειας που πρέπει να αναδειχθεί και να ξεκινήσει στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί πραγματικά τώρα η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα αφενός με να ολοκληρώσει ένα διμερές θεσμικό πλαίσιο αναπτυξιακό που θα ανοίξει τους κορνούς της ανάπτυξης σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Μόνο η ανάπτυξη είναι αυτή που πραγματικά θα αμβλύνει όποια παράπονα, όποιες πικρίες, όποιες δυσκολίες, όποιες εντάσεις που προκαλούν πολλές φορές οι εθνικισμοί, γιατί είμαστε και μια περιοχή ευεπίφορη σε αυτά τα ζητήματα και γι' αυτό θα είναι ανάγκη να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος στην περιοχή αυτή. Ένας διάλογος που θα δώσει τη δυνατότητα να νιώσουν, να γευτούν την ανάπτυξη όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο που πραγματικά σοβεί πολλές φορές αυτό που λέμε η φλόγα του εθνικισμού. Κύριε Υπουργέ, και πριν όμως υπήρχαν σχέσεις και εμπορικές και επενδυτικές, δεν αλλάζει κάτι με την αλλαγή της ονομασίας της γείτονος χώρας? Και πριν υπήρχαν Όχι. Σας πληροφορώ ότι αν δει κανείς τους σύνεγγυς τα πράγματα, το θεσμικό πλαίσιο λόγω αυτών των εκκρεμωτήτων ήταν πάντα λοιπές. Εδώ πρέπει να σας πω ότι και ως Υπουργός Ναυτιλίας γνωρίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καταρχάς να γίνει μια μεγάλη διόρυγα που να συνδέσει την Θεσσαλονίκη με το Δούναβι. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιου είδους επενδυτικά σχέδια και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, μπορεί να ανοίξουμε, αφού στεριώνουμε την ειρήνη, αφού κλείνουμε μία εκκρεμότητα που μόνο προβλήματα συσσόρευε στη χώρα, αφού αποδεικνύουμε διεθνώς ότι είμαστε χώρα που λύνουμε προβλήματα, αφού κλείνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα διείσδυσης τρίτων δυνάμεων που ήθελαν, αν θέλετε, να κάνουν έντονη την παρουσία τους όχι μόνο εκεί που είναι, δηλαδή ανατολικά, αλλά και στην περιοχή αυτή. Νομίζω ότι για την Ελλάδα εκείνο που μένει είναι να εκπονήσει, και εδώ πρέπει να συμβάλλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ένα εθνικό σχέδιο που θα στοχεύει και θα σκοπεύει ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Απ' την άλλη θεωρούν πρόβλημα, και το ξέρετε γιατί έχει κατατεθεί, ότι υπάρχουν ήδη το εμπορικό σήμα, μακεδονικό τάδε, μακεδονικό, τα οποία είναι ελληνικά, και αυτό δεν έχει δοθεί λύση ακόμη. Δηλαδή, όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Ο αντίλογος είναι ότι μάλλον δυσχεραίνει τις εμπορικές συναλλαγές παρά τις διευκολύνει αυτή η συμφωνία. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη Μακεδονία στη συγκεκριμένη χώρα θα συνδέεται με το Βόρεια Μακεδονία. Πανεπιστήμιο είναι αυτό. Θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Για την Ελλάδα έχει κρατηθεί το όνομα Μακεδονία ως μοναδικό, ως χρήση. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα λέγεται Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το αεροδρόμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης θα λέγεται αεροδρόμιο Μακεδονίας. Καλά, αυτό έλειπε να αλλάξουν. Ενώ αυτή τη δυνατότητα δεν θα την έχουν οι πρωτοβουλίες στη συγκεκριμένη χώρα. Και από την άλλη πλευρά αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η Ελλάδα, κοιτάξτε, να είμαστε λίγο κοντά στην πραγματικότητα. Σε αυτή τη σχέση είναι ισχυρή και έχει τη δυνατότητα λόγω και όλης αυτής της παρουσίας της σε όλα αυτά τα διεθνή όργανα να παίζει το ρόλο που πρέπει να παίξει. Τι γινόταν μέχρι σήμερα, αν βγαίναμε τώρα αυτή τη στιγμή πριν από υπογραφή αυτή τη συμφωνία έξω από εδώ από το στούδιο και βρίσκαμε έναν Σκοπιανό και του ζητήσαμε το διαβατήριο, τι έλεγε το διαβατήριο όλα αυτά τα χρόνια? Μακεδονία, Μακεδόνας. Και τώρα Μακεδόνας τα λέει. Για να μην πω τι λένε οι διεθνείς χάρτες, για να μην πω τι λένε οι 140, τι έλεγαν οι 140 χώρες, εσείς είστε δημοσιογράφοι. Πέστε μου τα μίντια, πώς τους αποκαλούσαν διεθνώς? Τους αποκαλούσαν έτσι, αλλά όταν υπήρχε ένσταση, κύριε Κουρουμπλή, και θα σας θυμίσω και σε αθλητικά γεγονότα πάρα πολλά,
όταν υπήρχε ένσταση από την ελληνική πλευρά, αποσυρώταν αμέσως οποιαδήποτε σχέση είχε, είχε ονομασία Μακεδονία. Ακούστε να σας πω κάτι. Ως βουλευτές που ψηφίσαμε αυτή την μεγάλη την ιστορική απόφαση, θα κριθούμε. Όλοι θα κριθούμε. Και εκείνοι που αντέλεξαν και εμείς που ψηφίσαμε. Εμείς θεωρούμε ότι απαλλάσσουμε τη χώρα από πολύ μεγάλες εκκρεμότητες και της δίνουμε ένα νέο πεδίο δράσης. Αν δει κανείς την ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1930, εξαιτίας εκείνης της συμφωνίας με τον Ατατούρκ, που κράτησε σε απόσταση πολέμου 80 χρόνια την Ελλάδα και την Τουρκία, και εξαιτίας εκείνης της συμφωνίας έχασε και τις εκλογές ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αν διαβάσει κανείς το ή άκουσε, ο ίδιος είπε τη γνωστή φράση, υπέστην της ψυχής μου τον τάραχο από αυτές τις επιθέσεις. Λοιπόν, διαφορετικά μεγέθη όμως, κύριε Υπουργέ. Τέτοιες υπερβάσεις χρειάζονται πολιτική γενναιότητα και νομίζω ότι ο Τσίπρας θα κριθεί για αυτό το πράγμα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο και στις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό που έφερε η Συμφωνία των Πρεσπών. Σε πρόσφατη συνέντευξή σας στο Κόκκινο είπατε ότι μπορεί να λειτουργήσουν ευεργετικά. Γιατί? Ακούστε να σας πω. Δεν έχουν, όταν στην πολιτική δεν διαβάζεις έγκαιρα και έγκυρα τις εξελίξεις, τότε σε ξεπερνούν οι εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η πραγματικότητα? Συγκροτούνται δύο δυνάμεις. Η κέντρο αριστερά με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι θέλουν να το καταλάβουν θα το καταλάβουν. Όσοι δεν το καταλάβουν, όπως δεν το κατάλαβε και η Ένωση Κέντρου κάποτε, θέλοντας να μην αναγνωρίσει τη δυναμική, τον δυναμικό ερχομό του Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα υποστεί και το ΚΙΝΑΛ. Αυτή την συνέπεια θα έχουν οι επόμενες εκλογές. Κέντρο αριστερά και η δεξιά από την άλλη μεριά, δύο πόλοι. Αυτοί θα έχουν τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια ηγεμονεύουσα δύναμη που θα αγνοεί όλους τους άλλους και θα είναι υπό το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και στους άνθρωπους που προέρχομαι, αν θέλετε, από αυτό το χώρο, θεωρώ ότι είναι ανάγκη να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Θεωρώ ότι είναι ανάγκη να πάμε σε μια προγραμματική σύγκληση. Αν το ΚΙΝΑΛ δεν καταλάβει ότι πρέπει να πει στους ψηφοφόρους του τι θέλει, δεξιά ή αριστερά, δεν μπορεί να είναι και δεξιά και αριστερά. Αυτό θα έχει κόστος για το ίδιο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν κατέχω βέβαια τη μοναδική αλήθεια, αλλά αφού με ρωτάτε, σας λέω ποια είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Έχετε ακούσει και εσείς πολλά, ειδικά όταν φύγατε από το ΠΑΣΟΚ τότε και πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ, είχατε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο και φύγατε, αν δεν κάνω λάθος, δεν ψηφίσατε το μεσοπρόθεσμο και μετά μείνατε ανεξάρτητες και πήγατε. Δεν έφυγα, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί αποκρίνεται αυτό πολλές φορές όταν αναφέρονται σε μένα. Με διέγραψε διαγραφή, το πρόγραμμα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έτσι, για να είμαστε σαφείς. Και ήμουνα ίσως από τους μοναδικούς βουλευτές, μαζί με τη Σοφία τη Σακοράφα, που φύγαμε από το μεγαλύτερο κόμμα. Αν δείτε τις απογραφές των δημοσκοπήσεων ακόμα τον Ιούνιο του 2011, το ΠΑΣΟΚ παρέμενε πρώτη πολιτική δύναμη. Και φύγαμε από το ΠΑΣΟΚ και πήγαμε σε ένα αριστερό κόμμα που ήταν το πιο μικρό. Ποιος φανταζόταν, κύριε Παπαδημητρίου, το 2011, ο ΣΥΡΙΖΑ του 4%, ότι θα υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις? Το 2011 ήταν ήδη στις δημοσκοπήσεις πάντως πολύ ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Το 2011 ήταν ήδη πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στο 4% ήταν η Δημάρ 12%, κύριε Παπαδημητρίου, δεν θα θυμάστε καλά. Μπορεί να κάνω λάθος. Θα δείτε ότι είναι έτσι πως θα σας το λέω. Άλλο ήταν θέλω να ρωτήσω. Υπήρξαν να τότε αντιδράσεις πάρα πολύ. Μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ναι. Υπήρξαν αντιδράσεις λοιπόν τότε πάρα πολλές. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνεται την κίνηση των 8 να συμπλέψουν με την κυβερνητική πλειοψηφία έξω από τις κομματικές τους γραμμές. Και πώς κρίνεται και τα όσα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών τους αποδίδουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα στα μικρά κόμματα τα οποία δεν αντέχουν, γιατί η ιστορία στην Ελλάδα έχει δείξει, κύριε Παπαδημητρίου, και δεν είναι η πρώτη φορά,
Εδώ έκανε κόμμα ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αρσένης, ο Τρίτσης, λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς. Δεν αντέχουν τα μικρά κόμματα στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα υπήρξαν όλες αυτές οι μετακινήσεις. Υπήρξαν μετακινήσεις μόνο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αν υπήρξαν. Υπήρξαν μετακινήσεις και προς τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την ψηφοφορία ήταν σαφώς προς το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξαν μετακινήσεις και προς το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί τι θα κάνουν τελικώς, αλλά για μένα οι δυνάμεις αυτές πρέπει να βρεθούν σε ένα κοινό πεδίο μιας νέας προσπάθειας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Mm-hmm. Διότι αυτό το πράγμα θα, εκ των πραγμάτων, η δυναμική όλης αυτής της εξέλιξης θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον σε δύο κόμματα. Στην κέντρο αριστερά, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ, και στη δεξιά. Δεν λέτε κέντρο δεξιά όμως, λέτε δεξιά σκέτο, για το πρόσεξα και πριν. Δεν υπάρχει κέντρο δεξιά. Έχει, παίζει τον ρόλο, είστε έμπειρος πολιτικός πολλά χρόνια. Κεντροδεξιά θα υπήρχε εάν η δεξιά, η σημερινή, ήταν απαλλαγμένη από πολύ σημαντικά στελέχη που προέρχονται από τον ακροδεξιό χώρο. Ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο μικρός. Καλά, και εσείς κυβερνήσατε 4 χρόνια με τον κύριο Καμένο. Λοιπόν, δεν είναι κεντρός. Όταν διέγραψε τον Καρατζαφέρη, από τότε άρχισε η Νέα Δημοκρατία να απλώνεται στο μεσαίο χώρο. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έφυγαν από τον Καρατζαφέρη και που σήμερα έχουν σημαντικό ρόλο, όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως είναι ο Βορύδης και άλλα στελέχη, νομίζω ότι δεν είναι, ούτε τους κατηγορώ τους ανθρώπους, είναι επιλογή δική τους, προέρχονται από αυτό το χώρο. Αυτή είναι η αντίληψή τους, αυτή είναι η ιδεολογία τους. Άμα ακούγατε προχθές τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όλοι οι άλλοι είναι κεντροδεξιοί όμως, αυτό λέω. Δεν το ξέρω αυτό. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι κεντρό ή κεντροδεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία με αυτή τη στάση σήμερα είχε κεντροδεξιά θέση. Το ότι αρνήθηκε ακόμα και τη γραμμή τη σύνθετη ονομασία. Δηλαδή ταυτίστηκε η Νέα Δημοκρατία με ποιους. Όταν λέει είναι με τα συλλαλητήρια, άμα διαβάσετε καλά τους λόγους που υπόθηκαν, μιλάνε για μη συμμετοχή του ονόματος Μακεδονία σε καμία διαδικασία. Όχι, είναι η μία πλευρά του συλλαλητηρίου, είναι ένα από τα αιτήματα. Πάντως, το βασικό αίτημα ήταν άλλο. Ένα από τα αιτήματα, αλλά πάντως καθοριστικό. Το βασικό ήταν ενάντια στη συμφωνία στο συλλαλητήριο, δεν ήταν για τη Μακεδονία. Όχι, ήταν ότι δεν δεχόμαστε τη σύνθετη ονομασία. Ένα από τα αιτήματα ήταν αυτό. Κύριε Κουρουμπλή, το ξέρετε, ήταν ένα από τα αιτήματα. Το βασικό αίτημα ήταν να μην ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό ήταν. Η συμφωνία για το θέμα της ονομασίας. Και όλα τα υπόλοιπα. Για τη γλώσσα, για την ηθαγένεια, για όλα. Για τη συμφωνία όπως ήρθε. Ήταν δευτερεύοντα στοιχεία. Πάντως προειδοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης για βέτο κατά την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, με τους δικούς σας προσωπικούς στόχους. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν κάποιους μήνες δεχθήκατε πρόταση από τον Πρωθυπουργό να κατέβετε στις ευρωεκλογές με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα θέλαμε από εσάς ένα μήνυμα και για τους πολίτες που πρόκειται να πάνε στις κάλπες τον Μάη, αλλά και για τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε. Σήμερα είμαι, όπως ξέρετε, εδώ στο στούντιο στην Καλαμάτα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποδέχτηκα την πρόταση του Πρωθυπουργού να είμαι υποψήφιος, αποφάσισα να γυρίσω όλη την Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να ζητάς την ψήφο του κόσμου μιας περιοχής και να μην τον τιμήσεις με την παρουσία σου. Άλλωστε στην πόλη αυτή έχω έρθει επανειλημμένα. Είχα εξαιρετική συνεργασία και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκα, και με τον Δήμαρχο της Μεσίνης και με όλους τους δημάρχους της περιοχής. Άλλωστε αυτό έχει υποθεί επανειλημμένα και από τη θέση του Υπουργού Υγείας και από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών και από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας. Τώρα, οι εκλογές, όπως όλοι ομολογούν αυτή τη φορά στην Ευρώπη, θα είναι κρίσιμες. Γιατί όπως βλέπετε υπάρχει μια αφύπνιση του εθνικισμού σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη πλήρωσε τον εφιάλτη του εθνικισμού. Αλλά ωστόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες όλων των δυνάμεων του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου δεν έχουν διαβάσει ίσως τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Με συνέπεια να έχουμε μια έντονη διεύρυνση του ευρωσκεπτικισμού. Αν πάρουμε το παράδειγμα στη Γαλλία,
Αυτό που έγινε στη Γαλλία δεν είναι προϊόν σημερινό του, μόνο του Μακρόν. Είναι προϊόν που έρχεται από τον Σαρκοζή, τον Ολάν και τον Μακρόν. Δηλαδή τρεις διαφορετικές περίπου ιδεολογίες που ακολούθησαν όμως μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που γεννάει φτώχεια, ακραία φτώχεια, αποκλεισμό εκατομμύριων ανθρώπων. Το όραμα όλων εκείνων που σχεδίασαν την Ευρώπη ήταν μια Ευρώπη των λαών, της πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας, των θεσμών που θα αναχέτιζαν τη διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, μια Ευρώπη που θα προστάτευε την αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου, μια Ευρώπη ανοιχτή και όχι μια Ευρώπη των κλειστών τείχων, έξω από τα οποία τείχη, το λεγόμενα φυσιολογικά τείχη, πετάει όποιους δεν επιθυμεί. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα που πρέπει να βρούμε τον κοινό τόπο όλες αυτές οι δυνάμεις. Και πιστεύω ότι με όλο το λιγέρ των εμπειριών και τα βιώματα που έχω, θεωρώ ότι μπορώ να έχω ένα τέτοιο πνεύμα, γιατί είναι και στο χαρακτήρα και στη σκέψη μου ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να συνδιαλεγόμαστε, να διαλεγόμαστε και να συνεννοούμαστε όλες οι δυνάμεις, τουλάχιστον σε μεγάλα ζητήματα. Επίσης, για μένα ιδιαίτερα, υπάρχουν ζητήματα όπως είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Ξέρετε ότι η πρωτοβουλία για να συζητηθεί για πρώτη φορά, όχι να γίνει μια απλή ερώτηση, αλλά για να συζητηθεί για πρώτη φορά το θέμα το 12, ήταν πρωτοβουλία που είχα ξεκινήσει εγώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει λοιπόν το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που ξεκίνησα ως Υπουργός Υγείας, η Ευρώπη να διαπραγματευτεί από κοινού την τιμή των πρωτοτύπων φαρμάκων για να τα καταστήσει πιο προσβάσιμα από πλευράς τιμής σε όλους τους πολίτες. Υπάρχουν τα ζητήματα των ενδομελικών συναλλαγών. Υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλα ζητήματα και ένα εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον πεδίο στο οποίο μπορεί κανείς να αναπτύξει δραστηριότητες. Πιστεύω λοιπόν ότι έχω στο μυαλό μου, στην ψυχή μου, από θέματα και κοιτάσματα δυνάμεων, θέλησης. Άλλωστε ήταν τα όπλα που πορεύτηκα από τα 10 μου χρόνια, που από ένα τυχαίο παιδικό παιχνίδι έχασα το φως μου εντελώς. Ήταν τα όπλα, το πειρακτωμένο πείσμα, η θέληση, η υπομονή, η επιμονή. Είναι λοιπόν τα όπλα που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος και μου δίνει την ευκαιρία να απευθώ και στα νέα παιδιά και να τους πω ότι μην παρετήσετε μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία. Πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας, αυτή η γεωμορφιά της ζωής. Να δίνει κανείς μάχες, να χάνει και κάποιες, γιατί εκ των πραγμάτων θα χάνει, αλλά από εκεί και πέρα αποκτά λικέρ και εμπειριών και βιώματα για να κερδίσει τις επόμενες. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο κάθε φορά που θέλουμε να δώσουμε μία μάχη, να παραλάβουμε μία πρωτοβουλία, να το δοκιμάσουμε, και είναι βέβαιο ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων θα το πετύχουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, εφόσον μου δώσει αυτή την εμπιστοσύνη, η πρώτη μου ευθύνη είναι να δικαιώσω αυτή την εμπιστοσύνη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Αντρέα, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο και από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Από την Πάτρα, όπου βρέθηκαν για ημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κύριοι Κίρτσος και Κύρκος τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Πιστοί στις κομματικές τους γραμμές παραμένουν και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ζήτημα της συμφωνίας που έκαναν οι Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ απασχολεί ιδιαίτερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς από την επίτευξή της εξαρτάται και η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων. Ο Ευρωβουλευτής Μιλτιάδης Κύρκος σημείωσε ότι πρόκειται για βήματα ειρήνης και ευημερίας στα Βαλκάνια. Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει καθυστερήσει. Έπρεπε να είχε γίνει 25 χρόνια πριν. Η σύνθετη ονομασία, που είναι η πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, ανεξαρτήτως κόμματος που κυβερνά, τώρα βρίσκει την υλοποίησή της. Είναι μια συμφωνία που βάζει φραγμό στον αλυτρωτισμό με όλες τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνει για τα σύνορα, για την προστασία των πολιτών κάθε κράτους. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Από την άλλη πλευρά, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κίρτσος σημείωσε με νόημα ότι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η επόμενη μέρα είναι μια εκτίμηση της διπλωματικής ζημιάς και τι μπορεί να κάνουμε την επόμενη μέρα και κυρίως η επόμενη κυβέρνηση. Αλλά για να δούμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων, άσχετα με αυτό που κατά την άποψή μου δεν πηγαίνει καλά, έχουμε μία υποχρέωση να ανεβάσουμε το ειδικό βάρος της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μπορούμε να το κάνουμε αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την οικονομική κρίση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περιφερειακή ανάπτυξη και ενισχύοντας τον οικονομικό κυρίως ρόλο μας στα Βαλκάνια. Το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών προκάλεσε διάσταση απόψεων και στα υψηλότερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Επίτροπος για τη Μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος χαρακτήρισε ως κακή την συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς τόνισε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διατυπωθεί από τον Jean-Claude Juncker. Να αλλάξουμε θέμα. Σοβαρά προβλήματα και ζημιές προκάλεσε το πέρασμα του φίβου από τη Λακωνία, τη Μεσσηνία και την Αρκαδία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη σκάλα Λακωνίας, όπου ήταν έντονα τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δρόμοι έκλεισαν, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στις καλλιέργειες. Μάλιστα, σήμερα έκλεισαν όλα τα σχολεία του Δήμου Ευρώτα. Πλήρη εικόνα θα μας μεταφέρει ο Τάκης Κούρος. Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Άλλη μια δύσκολη μέρα για τους κάτοικους εκεί της περιοχής της Σκάλας. Μια περιοχή, να επαναλάβω, μια περιοχή με καλλιέργειες πάρα πολλές. Στηρίζει το περισσότερο κόσμο στις καλλιέργειες. Αλλά για άλλη μια φορά βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Βλέπουμε έναν Ευρώτα να κοντεύει να ξεκυλήσει. Βλέπουμε δρόμους να κλείνουν από τα νερά. Επίσης βλέπουμε τα νερά να ανεβαίνουν πάνω από τα γεφύρια, να μπαίνουν μέσα στα σπίτια, να μπαίνουν μέσα στις περιουσίες. Οι κάτοικοι εκεί αγανακτισμένοι, θέλω να μεταφέρω. Σαφώς αγανακτισμένοι, γιατί όπως λένε μερικοί, ωραία, ο Δήμος είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα δοθούν αποζημιώσεις. Μα δεν ζει ο κόσμος μόνο με τις αποζημιώσεις. Δεν ζει. Και τα εκεί είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα των παραγωγών, γιατί μπορεί αυτή τη φορά να μην είχαμε πολύ μεγάλες ζημιές σε οικίες ή σε επιχειρήσεις, αλλά οι καλλιέργειες, όπως βλέπουμε και στις ενέργειες λήψης, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Ναι, Γεωργία, το να πλημμυρίσει, αν μου επιτρέπετε να πω, ένα σπίτι, θα προσπαθήσουν όλοι, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες ζημιές. Όταν όμως καταστράφεται μια ολόκληρη παραγωγή, πάει να πει ότι για αυτή την οικογένεια δεν θα μπει ευρώ μέσα στο σπίτι τον επόμενο χρόνο. Ναι. Πώς θα τα βγάλουν πέρα και παραπονιούνται, γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί κάθε φορά που θα έχουμε κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα ο Ευρώτας να, στο πέρασμά του να ρημάζει, αν μου επιτρέπετε, ό,τι βρει. Δεν μπορεί να βλέπουμε το δρόμο, την κεντρική αρτηρία Σκάλα Μονεμβάσια, ένας δρόμος με τουρίστες πολύ. Υπήρχαν τουρίστες που δεν μπορούσαν να περάσουν να πάνε στη Μονεμβάσια και αντίθετα από τη Μονεμβάσια να γυρίσουν κατά πάνω. Γιατί σε ένα σταυροδρόμι είχε γεμίσει νερό. Απίστευτο. Τάκη, όπως και να έχει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί αναλυτικά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και την Αχαΐα. Κάτω από τα λασπόνερα βρίσκεται ο κάμπος του Δήμου Ευρώτα. Το νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε την περιοχή με το νερό να κατακλείζει μεγάλα τμήματα του κάμπου μεταξύ Σκάλας, Βλαχιώτη και Έλους. Όλα τα σχολεία του Δήμου Ευρώτα παρέμειναν κλειστά, ενώ ζημιές υπέστησαν σπίτια και καταστήματα. Η καταστροφή που υπάρχει εδώ στις περιουσίες των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη. Σήμερα ήταν, θα έλεγα, το τελειωτικό χτύπημα εδώ, γιατί είχαμε χαλαζόπτωση, είχαμε πάγο και τώρα έχουμε τα πλημμυρικά έντονα φαινόμενα. Δεν έχουμε κάποιες αναφορές για προβλήματα. Εάν ο καιρός συνεχιστεί έτσι όπως βλέπουμε τώρα που έκοψε το νερό, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε σοβαρά θέματα. Προβλήματα πέρα από τους δρόμους κλπ. Απλώς να συνιστήσουμε στον κόσμο να μην κυκλοφορεί τώρα αυτές τις επικίνδυνες ώρες. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στην Εθνική Οδό Σκάλας Βλαχιώτη και στην Επαρχιακή Οδό Αστέρι Έλος. Μια νταλίκα στον Εθνικό Δρόμο Σπάρτη Σκάλας 10 χιλιόμετρα πριν τη Σκάλα εξετράπει της πορείας της, προσπαθώντας να αποφύγει διερχόμενο όχημα από το αντίθετο ρεύμα. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και να ενημερώνονται για τυχόν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Προβλήματα και στην Μεσσηνία. Η 7η Επαρχιακή Οδός παρέμεινε κλειστή μετά την τρίοδο, μετά μηχανήματα του Δήμου Μεσσήνης να καθαρίζουν τάφρους που είχαν γεμίσει με φερτά υλικά που κατέβασε η καταιγίδα.
Ο Δήμαρχος Μεσίνης τόνισε πως οι υπηρεσίες είναι δίπλα στους πολίτες και παραμένουν σε εγρήγορση. Θα δείτε κακοτεχνίες ετών. Ετών κακοτεχνίες. Απαράδεκτες κακοτεχνίες. Απαράδεκτες. Αυτά θα τα λύσουμε. Μέχρι το βράδυ θα έχουμε κάνει σοβαρές παρεμβάσεις και θα λύσουμε το πρόβλημα της Τριώδου τουλάχιστον εδώ. Καθαρισμοί και στο γεφύρι στον εθνικό δρόμο ασπροχώματος Πύλου πριν τη Βελίκα στο Χάνι του Λούτσου. Στην Τρίοδο μια ακτινοτροφική μονάδα πλημμύρισε, ενώ σημαντικές είναι οι ζημιές και στα πατατοχόραφα στην Μπούκα με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση. Είναι γεγονός ότι όλα τα χαντάκια εδώ πέρα, τα αποστραγγιστικά, ήθελαν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να έχουν καθαριστεί εγκαίρως, γιατί ο καιρός μας είχε προειδοποιήσει ότι θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, έντονες βροχοπτώσεις και επομένως θα έπρεπε να είχαν καθαριστεί, ώστε να δουλέψει το αποστραγγιστικό δίκτυο. Εδώ αυτά τα πράγματα που βλέπετε είναι κάθε χρόνο όταν έχουμε νερά πολλά, γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί όταν το καλοκαίρι λέμε εμείς να έρθουν η νομαρχία, οι δημαρχίες, ειδικά τα αποστρατηγικά κανάλια, τα κεντρικά κανάλια να καθαρίζονται, καθαρίζουν ένα κομμάτι και το υπόλοιπο τα αφήνουν ακαθάριγο. Μάχη έδωσαν τα συνεργεία για να μην φουσκώσει ο ποταμός Πάμισος, απομακρύνοντας τα καλάμια από το φράγμα του ποταμού στον Άρη. Σύμφωνα με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμάτας, οι πρόσφατοι καθαρισμοί απέτρεψαν τα χειρότερα. Εμείς αντιμετωπίσαμε κάποιες μικρές αντλήσεις και κάποιες κοπές δέντρων ως υπηρεσία. Αλλά ήταν μικρής κλίμακας, σας λέω και πάλι, η ενέργεια της υπηρεσίας μας, η οποία ήταν σε αυξημένη ετοιμότητα σε σχέση με την εκδήλωση και με τη σφοδρότητα του φαινομένου. Εμείς από πλευράς περιφέρειας Πελοποννήσου είμαστε, όπως είχαμε πει, προετοιμασμένοι με πάρα πολλά μηχανήματα, εργολάβους, με τις υπηρεσίες μας στο πόδι, με την πολιτική προστασία. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ στο φράγμα και επεμβαίνουμε για να μπορέσει να μην υπάρχει πρόβλημα στο ποταμό Πάμισο. Κλειστός λόγω των έντονων βροχοπτώσεων ο επαρχιακός δρόμος από Ζευγολατιό προς Νεοχώρη. Οι κάτοικοι του χωριού βάζουν σάκους με άμμο στις πόρτες των σπιτιών για να εμποδίσουν το νερό να μπει και να καταστρέψει τις περιουσίες τους. Και βλέπετε τώρα ότι προστατεύουμε το σπίτι να μην μπει μέσα το νερό με σακιά με άμμους, γιατί την προηγούμενη χρονιά από ό,τι ήταν είχε φτάσει το νερό εδώ. Και παίρνουμε τώρα αντιπλημμυρικά έργα για να προστατέψουμε ό,τι έχουμε κατά. Αυτό το πρόβλημα η περιοχή μας το αντιμετωπίζει εδώ και 50 πλέον χρόνια. Δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα μία οριστική λύση. Τα νερά όλα που εκβάλλουν από τις βάρσες και από την περιοχή Νεοχωρίου, σαν αποδέκτης είναι το Ζευγολατιό. Το Ζευγολατιό αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει όλα αυτά τα νερά. Όπως βλέπετε, το ίδιο έργο θεατές και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και τώρα και την επόμενη, γιατί τα έργα λέμε θα γίνουν. Όταν πιάνει καλοκαίρι, περιμένουμε το χειμώνα και όταν πιάνει το χειμώνας, τι πάθαμε. Όπως λένε κάθε φορά, είναι στο ίδιο έργο θεατές και ζητούν άμεσα λύση. Την απόγνωσή τους εξέφρασαν και οι κάτοικοι στο χωριό της Μιλιάς Μαντινίας. Πνιγήκαμε, χαθήκαμε. Ποιος θα μας γλιτώσει? Σας παρακαλώ, κράτος είναι αυτό. Είμαι έτοιμος να πνιγώ και εγώ και οι γειτόνιοι. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες αλλά και τα σπίτια τους, καθώς όπως λένε δεν έχουν γίνει απαραίτητοι καθαρισμοί στα ρέματα. Τι πράγματα είναι αυτά? Ποιος έπρεπε να τα έχει καθαρίσει, τι γίνεται? Ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και εδώ που πήσα τα χαντάκια εδώ, ο Ρεμελιώτης και ο άλλος, ο Παπαγιάννης από πάνω. Και στην Αχαΐα δημιουργήθηκαν προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από τις έντονες καταιγίδες που έπληξαν και τη Δυτική Ελλάδα. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ κατολιστήσεις σημειώθηκαν στον Πλάτανο Αιγιάλιας. Είμαστε σε εξέλιξη, στο ανώτατο επίπεδο εξέλιξης των καιρικών φαινομένων. Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έντονες βροχοπτώσεις σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και κατ' επέκταση και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Ισχυρούς ανέμους στο Ιόνιο. Σε επιφυλακή βρίσκεται και ο Δήμος της Πάτρας με τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα βρέχει ασταμάτητα και μέχρι στιγμής όλα τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν αντιμετωπιστεί.
ακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την περιφέρεια. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η μερίδα με θέμα η Ευρώπη σε σταυροδρόμι, προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον, με βασικούς ομιλητές, τους ευρωβουλευτές Γιώργο Κίρτσο και Μίλτο Κίρκο. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, στην οποία παρευρέθηκε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια Χρήστος Ηλιανίδης, παρουσιάστηκε και το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Rescue. Επικεντρωμένη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τις προοπτικές που διαγράφονται για το μέλλον της γυραιάς Ηπείρου, ήταν η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Πάτρα με βασικούς ομιλητές τους ευρωβουλευτές Γιώργο Κίρτσο από τη Νέα Δημοκρατία και Μίλτο Κίρκο από το Ποτάμι. Παρών στο Royal Theatre και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Τηλιανίδης. Είμαστε εδώ για να πούμε στον Ευρωπαίο πολίτη ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Θεωρώ ότι το RescEU είναι ίσως μια από τις κορυφαίες εκφράσεις επίδειξης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά την ίδια στιγμή είναι και ένα μεγάλο βήμα προς αυτό που συζητάμε για χρόνια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, από την κλιματική αλλαγή, από το προσφυγικό μεταναστευτικό, από τις συνέπειες παγκοσμιοποίησης. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με τις κατάλληλες πολιτικές. Ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης δίνει το καλό παράδειγμα σε αυτά τα ζητήματα. Ο χώρος πολύ σημαντικός, γιατί η περιφέρεια είναι η καρδιά της Ευρώπης. Τα προγράμματα όλα γίνονται για την ενδυνάμωση της περιφέρειας, για να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή, να ανέβουν δηλαδή πιο φτωχές περιοχές και να συμβαδίσουμε το υπόλοιπο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα είναι ένας μηχανισμός που χρειάζεται ένα προϋπολογισμό, αλλά την ίδια στιγμή βοηθά τα κράτη-μέλη να μειώσουν το κόστος τους σε αυτά τα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, συζητήθηκε και παρουσιάστηκε το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών, RescEU. Το RescEU είναι η απόλυτη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, θα μπορέσει να βοηθήσει από τη στιγμή που θα υπάρχει το περιθώριο να βοηθήσει. Μέχρι τώρα ο μηχανισμός βασιζόταν σε μια εθελοντική βάση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι σε περιπτώσεις όπου είχαμε ταυτόχρονη εμφάνιση, παραδείγματος χάρη πυρκαγιών, σε όλο τον Νότο, σε όλη τη Μεσόγειο, δεν επαρκούσαν τα εθνικά μέσα για να υπερασπίσουν και να σώσουν ζωές στην κάθε χώρα, αλλά και να δώσουν μέσω της εθελοντικής συνεισφοράς τη βοήθεια σε άλλα κρατημέρη. Τώρα, η αναβάθμιση, το RescEU, θα έχει τη δυνατότητα μέσα από ένα καλύτερο συντονισμό, με αύξηση και ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων, να μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της παλιάς. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται κοντά στις κοινωνίες, κοντά στους πολίτες, να ενισχύει τους θεσμούς, αλλά να απαντήσει και σε μια Ευρώπη συνοχής για το αύριο. Την ημερίδα συντόνιζε ο δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης Αντώνης Αλαφογιώργος, ενώ μετά το τέλος των τοποθετήσεων από τους ομιλητές, το κοινό είχε την ευκαιρία να απευθύνει ερωτήματα τόσο στον Ευρωπαίο Επίτροπο όσο και στους δύο ευρωβουλευτές σχετικά με κέρια ζητήματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στην Ηλία και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σπήρα που διακινούσε ναρκωτικά εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών πύργου, συλλαμβάνοντας 3 άτομα. Τις λεπτομέρειες έχει ο Νίκος Γιαπρακάς. Νίκο, καλησπέρα. Πρόκειται για μια σημαντική επιχείρηση της ασφάλειας πύργου που εξάρθρωσε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Να σου πω, Γεωργία, ότι 3 άνδρες είναι οι βασικοί διακινητές, 2 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, ηλικίας 58 και 53 οι Έλληνες και 42 ετών ο αλλοδαπός. Σε βάρος τους τώρα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνει τα αδικήματα της σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, της διακίνησης, μεταφοράς, πώλησης και αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών. Το αρχικός ρόλος ανήκε στον 58χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθηκε, ο οποίος πραγματοποίησε την διακίνηση καθοδηγώντας τους άλλους 2, καθώς ο 53χρονος είχε τον απεθευκευτικό χώρο όπου φύλαγαν τα ναρκωτικά, ενώ ο 42χρονος ήταν ο προμηθευτής των ναρκωτικών στην εγκληματική οργάνωση, καθώς ανατακτά χρονικά διαστήματα προμήθευε τους συνεργούς του με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Να σου πω ότι ήδη η αστυνομία κάνει λόγο για διάθεση σε 57 τουλάχιστον άτομα
χρήστες ναρκωτικών της περιοχής από την συγκεκριμένη οργάνωση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι διακίνησαν τουλάχιστον 400 αγοροπολισίες, περισσότερα δηλαδή από 6 κιλά κάναβης τους τελευταίους 3 μήνες. Το περιουσιακό έφελος το οποίο είχαν αποκομίσει φαίνεται να είναι στις 18.000 ευρώ, ενώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, Γεωργία, ήταν ότι στις συσκευασίες που χρησιμοποιούσαν είχαν συσκευασίες δώρου προκειμένου να μην κινούν υποψίες. Απίστευτο, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην Πάτρα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν καταγγελίες για αγνοούμενα ζώα συντροφιάς, με την πληροφόρηση μάλιστα πως ενδεχομένως βρίσκονται σε μίνι βαν στο λιμάνι της Πάτρας και προωθούνται στο εξωτερικό. Άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δύο μίνι βαν με φορτίο που δεν περνά κάθε μέρα από το λιμάνι της Πάτρας βρίσκονται ακινητοποιημένα στο δεύτερο λιμενικό τμήμα του νέου λιμένα. Τα οχήματα μεταφέρουν τουλάχιστον 35 ζώα συντροφιάς και ειδικότερα γάτες και σκύλους. Χθες σταματήσαν ένα βανάκι με 15 ζώα. Είχε γίνει μια ανώνυμη καταγγελία για ένα σκυλάκι από την Αθήνα και ότι θα συνοδευτούν και άλλα ζώα. Το σταματήσαν εδώ πέρα. Έγινε κατάσχεση με απόφαση εισαγγελέα. Δόθηκε και σήμερα για άλλο ένα βανάκι με κάποια άλλα ζώα μέσα και από την Οικουμενίτσα το γυρίσανε πίσω. Στο άλλο βανάκι υπάρχουν 19 ζώα. Είναι από χτες τα ζώα εδώ πέρα και είμαστε σε μια φάση όλοι που αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι δεν μπορούν να μείνουν τα ζώα μέσα και άλλο μέσα στα κρέιτ και στο βαν. Πληροφορίες θέλουν τα σκυλιά και οι γάτες να είχαν τελικό προορισμό τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία και επίσης να είχαν συγκεντρωθεί από τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Στα μίνι βαν που βλέπετε πίσω μου υπάρχουν τουλάχιστον 36 ζώα, τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και μέσα σε μικρά κλουβιά εδώ και 2 ημέρες. Οπότε και εντοπίστηκαν στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, επαναπροωθήθηκαν στο λιμάνι της Πάτρας και ο εισαγγελέας είναι αυτός που θα αποφασίσει για το πώς αυτά τα ζώα θα φιλοξενηθούν, καθώς υπάρχουν ανώνυμες καταγγελίες. Περιμένουμε τον εισαγγελέα να δούμε τι θα αποφασίσει και από εκεί πέρα θα κινηθούμε και εμείς εναντίον κάθε υπευθύνου, διότι αυτό το πράγμα να μην λειτουργεί βάσει δεδομένων για να μπορεί να γίνει άμεσα έλεγχος των ζώων και να μην υπάρχουν και τα σκάνερ στις εξόδους της χώρας, είναι κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να γίνει καταγγελία και όλα τα σωματεία πρέπει να ενωθούμε και να προχωρήσουμε την κάθε νόμιμη διαδικασία εναντίον κάθε παντός υπευθύνου. Ανώνυμη καταγγελία για ζώο συντροφιάς το οποίο χάθηκε και ενδεχομένως να βρίσκεται στα μίνι βαν έγινε και στο λιμάνι της Πάτρας, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων. Στην παρούσα φάση, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή να κατασχεθούν τα ζώα μέχρι να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων τους μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής δηλαδή είναι ότι τα ζώα έχουν επαρθεί από τους δρόμους και πάνε προς υιοθεσία προς στο εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζετε για ποια εκμετάλλευση, χρήση προωθούνται στο εξωτερικό? Όχι, όχι. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αλλά χωρίς αποδείξεις δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Φιλοζωικές οργανώσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένες για τον τελικό προορισμό και τη χρήση των ζώων συντροφιάς που συλλέγονται από την Ελλάδα, όπως επίσης και για την ευκολία με την οποία περνούν τα ελληνικά σύνορα βαν που μεταφέρουν 2 φορές το μήνα επί 5 χρόνια εκατοντάδες σκύλους και γάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε μια πενταετία από τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, μόνο μέσω του λιμανιού της Κυλλίνης έχουν φτάσει και περάσει τα ελληνικά σύνορα τουλάχιστον 7.500 αδέσποτα σκυλιά και γάτες, με προορισμούς χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Επιστρέφουμε στη Μεσσηνία. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Μεσσήνης. Τους λόγους που οδήγησαν τον Αγροτικό Σύλλογο στην απόφαση αυτή ανέλησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν το πρωί. Την Κυριακή θα στηθεί μπλόκος στον κόμβο της Μεσσήνης, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί αν θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων. Μπλόκο διοργανώνει την Κυριακή 27 Ιανουαρίου ο Αγροτικός Σύλλογος Μεσσήνης. Το ραντεβού δίνεται 10 το πρωί στο συντηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης με τους εκπροσώπους του Συλλόγου να κάνουν ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους. Ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και για τις επόμενες χρονιές. Διαβεβαιώνει ο Υπουργός, ο Αραχοβίτης, ότι θα λυθεί το πρόβλημα της δακοκτονίας για την επόμενη χρονιά, την ώρα που γνωρίζουμε ότι προβλέπεται 2,1 ψεκασμοί για την επόμενη χρονιά. Που σημαίνει ότι αν οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες με τις φετινές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Η καταστροφή από το δάκο, η φορολόγηση, η μη ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου τόνισαν πως δεν πρόκειται να φύγουν από τους δρόμους εάν δεν αποζημιωθεί και ο τελευταίος παραγωγός για την καταστροφή που έπαθε από τον δάκο. Η αποζημίωση της φετινής χαμένης παραγωγής αποτελεί για μας αιτία πολέμου και δεν θα φύγουμε από τους δρόμους με τα μηχανήματά μας αν δεν αποζημιωθεί και ο τελευταίος συνάδελφος στο ακέραιο. Γιατί είχαμε προειδοποιήσει γι' αυτό, είχαμε κάνει ενέργειες, είχαμε πάει στην περιφέρεια, είχαμε πάει στους υπεύθυνους εδώ πέρα πριν για την διδακτονία, στη Διεύθυνση Γεωργίας κτλ. Μας καθησίαζαν όλο το καλοκαίρι για ότι όλα είναι μια χαρά και φέτος το χειμώνα κλαίμε όλοι μαζί τη χαμένη παραγωγή. Ζήτημα για τους αγρότες αποτελούν και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το αρδευτικό δίκτυο του κάμπου, τα οποία και τους εμποδίζουν να κάνουν παραγωγή. Άλλη μια χρονιά καταστροφής για τη μικρομεσαία αγροτιά ήρθε. Ο δάκος χτύπησε ανελέητα τις οικογένειες εδώ στην Μεσσηνία. Τα εισοδήματά μας έχουν πέσει στα τάρταρα και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα χαράτσια από το κράτος να έρχονται σε συνεχή βάση να χτυπάνε. Ο Αγροτροφικός Σύλλογος Μεσσήνης ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ετοιμάζει να στήσει και αυτό στον μπλόκο του, εδώ στο σταθμό της Μεσσήνης. Οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Μεσσήνης σημείωσαν ότι τη Δευτέρα έχει συνέλευση για να μπει στις κινητοποιήσεις και ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ενώ επαφές για το πλαίσιο των κινητοποιήσεων υπάρχουν και με τον Αγροτικό Σύλλογο Γαργαλιάνων. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μια ξεχωριστή έκθεση υδατογραφιών εγκαινιάζεται απόψε στην αίθουσα τέχνης Παλίσανδρος στην Πάτρα. Πρόκειται για την έκθεση του αυτιστικού καλλιτέχνη και μαθητή από την Ηλία Γεράσιμου Ιωάννη Καραβίδα, ο οποίος μάλιστα έχει κατακτήσει διακρίσεις σε διαγωνισμούς της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας και των Ηνωμένων Εθνών. Να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Τσόλη. Ιάσονα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά από τον εκθεσιακό χώρο Παλίσανδρος εδώ στην Πάτρα. Βρίσκομαι στην έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη. Δίπλα μου είναι η μητέρα του, η κυρία Γεωργία Σχοινά, η οποία νομίζω είναι πολύ περήφανη σήμερα που τόσος κόσμος έρχεται εδώ πέρα, βλέπει τη δουλειά του Γιάννη, τη βραβευμένη δουλειά του Γιάννη και σας δίνει και συγχαρητήρια, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Πολλά συγχαρητήρια. Πώς σας κάνει να νιώθετε αυτό? Με κάνει να νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ευτυχισμένη που οι κόποι τόσων ετών βρήκαν ανταπόκριση σε ένα ταλέντο του που το παιδί έβγαλε προς τα έξω. Πώς καταλάβατε ότι ο Γιάννης έχει αυτό το ταλέντο, έχει αυτή την κλίση προς τη ζωγραφική και σταθήκατε δίπλα στο παιδί οδηγώντας το στον δρόμο αυτό? Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνετε και εσείς να είστε εδώ σήμερα μαζί μας, να μας συμπαραστέκεστε σε αυτή τη χαρά που έχουμε, σε αυτή τη γιορτή, εμείς έτσι το βλέπουμε. Και μετά θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν όμως να στέκονται. Όταν λέω δίπλα μας, εννοώ εμένα και του παιδιού. Γεράσιμος Ιωάννης, του αρέσει να τον λέμε, και στα έργα του υπογράφει Γεράσιμος Ιωάννης. Το ταλέντο του εξελίχθηκε εδώ και ένα χρόνο περίπου. Όμως δεν είναι αυτός ο ένας χρόνος που εξελίχθηκε το ταλέντο του. Είναι η δουλειά που έχει ρίξει ο ίδιος. Που έχει κάνει ο ίδιος, συγγνώμη για το ρήξη εντός εισαγωγικών, όλα αυτά τα χρόνια από 2 ετών. Γεννήθηκε το 2003, οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη προσπάθεια και αγώνα έχει κάνει, έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τελείως απλά να πω, να μπορεί να κάθεται στην καρέκλα, να παίρνει οδηγίες και εντολές. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που έχει πολύ λίγο λόγο, οπότε μέσα από τη ζωγραφική μπορεί και εκφράζεται. Και επικοινωνεί, και όχι επικοινωνεί μόνο με εσάς, με όλους, έτσι δεν είναι, με όλη την κοινωνία. Και επικοινωνεί με τους πάντες. Γεωργία, πραγματικά είναι μια έκθεση που τα έργα της είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βλέπουμε και ένα μικρό δείγμα όση ώρα μας μεταφέρεται αυτά τα ωραία μηνύματα, Ιάσονα, διότι καταλαβαίνουμε και από τον υπέροχο λόγο της μητέρας ότι αυτή η προσπάθεια του Γεράσιμου Ιωάννη θα είχε επιτυχία. Καταλαβαίνουμε ότι και η ίδια έχει προσπαθήσει πολύ και είναι πολύ σημαντικό και εμείς από την πλευρά μας, όχι μόνο να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας, αλλά να προβάλλουμε και τη συγκεκριμένη έκθεση. Δεν ξέρω αν επίσης μπορείς να μας δώσεις κάποια στοιχεία μέχρι πότε θα διαρκέσει.
Θα βρίσκεστε λοιπόν στην Πάτρα μέχρι πότε για την έκθεση? Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου λοιπόν, εδώ στον εκθεσιακό χώρο Παλίσανδρος στην Πάτρα, στην Οδό Ερμού, θα μπορεί να έρχεται όποιος θέλει να θαυμάσει από κοντά τα έργα του Γεράσιμου Ιωάννη, τα οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά και είναι ο τρόπος, ο δικός του τρόπος, όπως είπαμε, να επικοινωνεί με όλους εμάς. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σινάη Άσονα, και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Καλό σας βράδυ. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Το ρεπορτάζ είναι του Διονύση Μπινιώρη. Να βραβεύσει τον Εμμανουήλ Καραλή για το χρυσό μετάλλιο στο επικοντό στους μεσογειακούς αγώνες κάτω των 23 ετών, θέλησε το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσουμε ότι ο 19χρονος αθλητής που υπηρετεί την θητεία του στο συγκεκριμένο σώμα είχε αφιερώσει την νίκη στο πολεμικό ναυτικό, ενώ είχε χαιρετήσει στρατιωτικά κατά τη διάρκεια της απονομής του χρυσού μεταλλίου. Τώρα για τον χαιρετισμό, εγώ υπηρετώ στο ναυτικό, στο πολεμικό ναυτικό, και με αυτόν τον τρόπο δείχνω το respect μου στο στρατό. Επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Μίλαν θα υπογράψει ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης, Νίκος Μιχελής. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής θα μεταβεί στο Μιλάνο τις επόμενες ημέρες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να παλέψει για να διαπρέψει στην σπουδαία ιταλική ομάδα. Εν τω μεταξύ, με τον Εργοτέλη κληρώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης στην προημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας και έχει την μεγάλη ευκαιρία μετά από πολλά χρόνια να φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στην Football League, την μεταβίβαση των μετοχών της Σπάρτη σε εταιρεία κυπριακών συμφερόντων ανακοίνωσε ο σύλλογος και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Βουδούρης, ενώ έγινε και εξόφληση των προσφυγών της ομάδας. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, Γενικός Διευθυντής στην ΠΑΕ ανέλαβε ο Δημήτρης Νικόλαρος, ενώ ο Χρήστος Σπύρου απέσυρε το ενδιαφέρον για τη διοίκηση της ομάδας. Όσον αφορά το θέμα του νέου τεχνικού, η ανακοίνωση αναφέρει ότι έχει επέλθει συμφωνία και σύντομα θα υπάρξει δελτίο τύπου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, ξένη ταινία και στις 11 επί παντός. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.